Στο θέμα των επιχειρήσεων θα εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής μας, όπως σας είπαμε και προηγουμένως. Μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Βέργαδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλημέρα. Βέργαδε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε και καλημέρα πολύ. Στους τηλεθεατές. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, Διευθυντής Επικοινωνίας του ΣΕΒ. Μάλιστα, προχωρήσατε και σε μια μελέτη σε συνεργασία με την EY, η οποία εστιάζει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και επειδή ασχολούμαστε αρκετά με το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να βγάλουμε προς τα έξω τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από τη μελέτη. Πολύ καλά κάνετε. Να πω ότι πιάσαμε τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και έχει σημασία που βάζω πρώτα το μεσαίες και μετά το μικρές. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός επιχειρήσεων όχι μόνο στην Ελλάδα, οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Και για να το αποδείξουμε, μάλλον δεν χρειάζεται να το αποδείξανε σε αυτό, το 99% περίπου, το 98% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία των μεσαίων και μικρών αυτό επιχειρήσεων. Αυτό το διάβασα και ήθελα να το διευκρινίσουμε. Και πραγματικά το 98% είναι των επιχειρήσεων μεσαίες και μικρές. Για να το κάνουμε ακόμα πιο σαφές και στους τηλεθεατές, θα πρέπει να πούμε ότι εδώ έχουμε την εξής κατηγοριοποίηση, η οποία είναι ευρωπαϊκή, δεν ελληνική. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι εκείνες οι οποίες απασχολούν μέχρι 9 άτομα και έχουν κατά βάση τζίρο μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στην επόμενη κλίμακα που είναι οι μικρές επιχειρήσεις. Αυτές έχουν μέχρι 49 άτομα προσωπικό και έχουν τζίρο περίπου 10 εκατομμύρια. Και μετά είναι οι μεσαίες, οι οποίες έχουν προσωπικό μέχρι 249 άτομα και μπορούν να φτάσουν στο τζίρο μέχρι και τα 50 εκατομμύρια. Ίσως η τελευταία κατηγορία των μεσαίων για τα ευρωπαϊκά δεδομένα να θεωρείται σχετικά μεγάλη στην Ελλάδα. Αλλά αυτή είναι η κατηγοριοποίηση και, εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές μαζί συνιστούν τον πληθυσμό των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, τις οποίες μελετήσαμε, τις οποίες παρακολουθούμε από παλαιά, δεν σας κρύβω, και εδώ να κάνω μια σημείωση. Οι δυναμικές μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις αποτελούν και την πλειοψηφία των μελών του ΣΕΒ. Ίσως αυτό να μην είναι γνωστό, το 70% των μελών μας είναι εταιρείες κατά βάση μεσαίες, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις. Βεβαίως έχουμε και τις πολύ μεγάλες, οι οποίες δεν είναι πάρα πολλές στην Ελλάδα, όπως δεν είναι πάρα πολλές και στην Ευρώπη. Σας συνδέουμε περισσότερο με τις μεγαλύτερες, ωστόσο να το πούμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΕΒ αφορά τη βιομηχανία και η αλήθεια είναι ότι στη βιομηχανία κατά τεκμήριο μπορούν και δραστηριοποιούνται μεγάλα μεγέθη, ίσως υπάρχει αυτή η αντίληψη. Όμως υπάρχουν πολλές μέσες και μικρότερες επιχειρήσεις που είναι μέλη, από το χώρο που ανήκουν κυρίως στο χώρο της βιομηχανίας, στο χώρο της μεταποίησης και των συναφών υπηρεσιών, όπως λέμε. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι καλό το ότι το ορίσαμε κάπως για να έχουμε στο μυαλό μας και να μπορούμε να ορίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση. Και από το γεγονός, όπως μας λέτε και εσείς, ότι το 98% των επιχειρήσεων αποτελείται από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, γι' αυτό συνηθίζουμε να λέμε έτσι στις συζητήσεις μας ότι είναι η ραχοκοκαλιά, η βάση της οικονομίας ή ο πυλώνας της οικονομίας. Βασικά είναι ραχοκοκαλιά από την άποψη της απασχόλησης, θα έλεγα, διότι σε όρους προστέμενης αξίας, δηλαδή τη συνεισφέρουν στο ΑΕΠ, ουσιαστικά όλες αυτές οι επιχειρήσεις παράγουν περίπου το 20% του ΑΕΠ. Είναι μικρό δηλαδή, ναι. Όχι αμεληταίο, είναι όμως μικρό. Όμως είναι πολύ μεγάλοι τροφοδότες όσον αφορούν το θέμα της απασχόλησης. Νομίζω είναι γύρω στο 87% της απασχόλησης της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα ανήκει, προέρχεται από τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Και είναι αλήθεια ότι μέσα στην κρίση είναι εκείνες οι οποίες εθίξαν και περισσότερο. Γι' αυτό και αυτές οι μεγάλες απώλειες σε θέσεις εργασίας μέσα στην κρίση από το 2008 και έως και το 2014, τουλάχιστον 2015 που μελετήσαμε, οι απώλειες των θέσεων εργασίας προέρχονται κυρίως από αυτόν τον πληθυσμό. Άρα γι' αυτό και έχει ιδιαίτερη αξία να μιλήσει κανείς, να αναλύσει κανείς, να διαγνώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα των επιχειρήσεων αυτών, γιατί πρέπει να σημειώσουμε εδώ το εξής. Υπάρχουν μεσαίες κατά βάση, αλλά και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες άντεξαν μέσα στην κρίση και έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς το πετύχαν. Σε αυτό θέλω να πάμε. Και πώς μπορεί κανείς λοιπόν να τις ενισχύσει, γιατί εδώ θα θέλω να σημειώσω ότι πέραν αυτής της μελέτης που αναφέρατε και την οποία την έχω φέρει και μαζί μου, που είναι το πρώτο μέρος μιας μελέτης που έχουμε κάνει με την EY, που αφορά ακριβώς τη διάγνωση του πεδίου των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. Στην επόμενη χρονιά, 21 Φεβρουαρίου, θα κάνουμε και ένα μεγάλο επιχειρηματικό συνέδριο που αφορά τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, όπου εκεί θα προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε προτάσεις πολιτικής και έναν, θα λέγαμε, οδικό χάρτη σε σχέση με το πώς μπορούμε να επιτύχουμε την οργανωτική ενίσχυση, την ενδυνάμωση, αν θέλετε, των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. Αφού άντεξαν μέχρι τώρα στην κρίση, είναι ευκαιρία, θα λέγαμε, να τις πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες την έρευνα στην οποία προχωρήσατε, στη μελέτη την οποία προχωρήσατε στη συνεργασία με την EY. Ποια ήταν τα βασικά στοιχεία τα οποία προέκυψαν?
Τα βασικά στοιχεία που προέκυψαν είναι, καταρχάς, είναι μια διάγνωση του τοπίου που ήδη την κάναμε, δηλαδή ποιες είναι οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, τι συνέβη μέσα στην κρίση και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρε ήταν να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που έχουν οι επιχειρήσεις αυτές που άντεξαν. Και αυτά είναι εν πολλής, μάλλον θα έλεγα ότι οι επιχειρήσεις μεσαίες και μικρές που άντεξαν στην κρίση έχουν ορισμένα κοινά στοιχεία. Πρώτον, είναι εταιρείες οι οποίες κατά βάση ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης. Δεύτερον, είναι επιχειρήσεις οι οποίες κατά τεκμήριο είναι εξαγωγικές. Η πλειοψηφία των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, είναι εισαγωγικές. Mm-hmm. Αυτές που άντεξαν στο επίπεδο των μεσαίων και μικρότερων επιχειρήσεων είναι επιχειρήσεις οι οποίες ήταν εξωστρεφείς, όπως επίσης και εταιρείες οι οποίες είχαν επενδύσει στην καινοτομία. Και εδώ έχει ενδιαφέρον το εξής στοιχείο. Mm-hmm. Κατά βάση, μεσαίες και μικρές ελληνικές επιχειρήσεις που αξιοποίησαν την καινοτομία και κυρίως την τεχνολογική καινοτομία, σε ποσοστό είναι περίπου στο ίδιο με την Ευρώπη. Άρα βλέπουμε ότι ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό που έχει να κάνει με την τεχνολογική καινοτομία, εκεί οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις άντεξαν. Άλλωστε, είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο μετράει και το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτές οι εταιρείες που καινοτομούν και που παράγουν προϊόντα υψηλής προστέμενης αξίας, είναι εταιρείες οι οποίες, και αυτό είναι ακόμα έβριμα, εντάσσονται σε διεθνείς αλυσίδες, σε παραγωγικές αλυσίδες διεθνοποιημένες. Και εδώ είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, δηλαδή πώς μπορούν μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις να ενταχθούν στα μεγάλα παραγωγικά δίκτυα. Ας πούμε εδώ το εξής. Η ελληνική αγορά πλέον δεν μπορεί να. Οι επιχειρήσεις, μάλλον μέχρι πρόσφατα, βασίζονταν πάρα πολύ στην εσωτερική ζήτηση. Mm-hmm. Μέσα στην κρίση αυτό και με την τεράστια απώλεια του ΑΕΠ. Αυτό δυστυχώς το στοιχείο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις όλες να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να βγουν και να πουλήσουν πρακτικά στις αγορές όλου του πλανήτη. Αυτό για να το πετύχει μια επιχείρηση, ο ένας τρόπος και ο πιο κρίσιμος και ο πιο σημαντικός είναι να ενταχθεί στις διεθνείς αλυσίδες αξίας. Δηλαδή να αποτελέσει προμηθευτή, να το πω διαφορετικά, συνεργάτη μεγάλων επιχειρήσεων, παγκοσμιοποιημένων επιχειρήσεων και πιστέψτε με ότι. Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, όχι μόνο οι ελληνικές μεγάλες, αλλά και οι διεθνείς μεγάλες επιχειρήσεις, δημιουργούν γύρω τους οικοσυστήματα συνεργατών, προμηθευτών, μικρότερων επιχειρήσεων και μεσαίων επιχειρήσεων, με τους οποίους δραστηριοποιούνται από κοινού. Άρα λοιπόν, επιχειρήσεις που άντεξαν στην κρίση στην Ελλάδα, μεσαίες και μικρές, ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Πολύ νωρίς, εγκαίρως, στράφηκαν στις συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις, αποτέλεσαν προμηθευτές τους, βγήκαν έξω. Δεν έμειναν εγκλωβισμένες στην ελληνική αγορά, είναι εξαγωγικές επιχειρήσεις και μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν αυτή τη δραστική μείωση, τη φοβερή μείωση του ΑΕΠ και να αντέξουν σε αυτή την κρίση. Αυτά είναι κατά τεκμήριο τα χαρακτηριστικά εκείνων των επιχειρήσεων, τις κατηγορίες που συζητάμε, που άντεξαν στην κρίση και αυτές ακριβώς αποτύπωσε η μελέτη που έκανε η UI, η οποία κάλυψε ένα πολύ ευρύ πεδίο στοιχείων όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Οπότε αυτό που καταλαβαίνουμε, το παρατηρούμε και εμείς και επιβεβαιώνεται μέσα από τη μελέτη σας, είναι ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οχυρώνουν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. Αυτό το πλαίσιο των δυσκολιών που αντιμετώπισαν μέσα στην κρίση, τι ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατάφερε να το αντιμετωπίσει επιτυχώς και με ποιους τρόπους, με τους τρόπους φαντάζομαι που μόλις μας αναφέρατε, αλλά πόσο εύκολο ήταν να περάσουν από τόσες δυσκολίες όλα αυτά τα χρόνια? Εγώ θέλω να πω ότι αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν οι ελληνικές μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι και η ελληνική κρίση είχε και ορισμένα πρωτοφανή στοιχεία. Mm-hmm. Αυτή η μεγάλη αβεβαιότητα που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, το γεγονός ότι είμαστε σε μια οικονομία που λειτουργεί με capital controls, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό δημιούργησε από τη φύση του επιπρόσθετα προβλήματα πλέον των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Παράδειγμα, το νούμερο ένα πρόβλημα που καταγράφουν οι έρευνες που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις δείχνει ότι το βασικό ζήτημα παραμένει για όλους η χρηματοδότηση. Mm-hmm. Στην Ελλάδα δεν έχεις μόνο αυτό και είναι βασικό θέμα η χρηματοδότηση. Λοιπόν, έχεις και άλλα προβλήματα. Είναι πολλά τα προβλήματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα της χρηματοδότησης. Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες έβρεσης κεφαλαίων, ειδικά τώρα που οι τράπεζες βρίσκονται σε αυτή τη φάση που βρίσκονται και έχουν αναστείλει τον παραδοσιακό τους ρόλο που είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν υπέβαλαν αίτηση για δάνειο λόγω πιθανής
απόρριψης και είναι τα ποσοστά σε Ελλάδα και στην Ευρωζώνη. Mm-hmm. Στην πάνω γραμμή βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και στην κάτω γραμμή του διαγράμματος τι συμβαίνει στην Ευρωζώνη. Θέλετε να θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι ελληνικές μεσαίες μικρές επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρές, είναι φοβικές. Άλλες, ειδικά οι πολύ μικρές, βασιζόντουσαν, θα έλεγα, και σε ίδια κεφάλαια. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι πολλές μικρές κυρίως επιχειρήσεις και μεσαίες είναι οικογενειακές. Ναι. Είναι και επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται σε αυτό που λέμε επιχειρήσεις ευκαιρίας και όχι ανάγκης και όχι επιχειρηματικής ευκαιρίας. Μια μεγάλη τυπολογία που έχει καταγράψει και το ΙΟΒΕ. Δηλαδή δημιουργούνται επιχειρήσεις μικρότερες, τα λέγαμε κλίμακος, από εκείνες οι οποίες μπορούν πραγματικά να σταθούν στην αγορά. Άρα βλέπουμε μια σε εισαγωγικά φοβικότητα ή μια δυσχέρεια στο να απευθυνθούν στις αγορές, στις τράπεζες, φοβούνται την απόρριψη, αλλά υπάρχουν και αντικειμενικοί λόγοι εδώ που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι και οι τράπεζες δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να επιτελέσουν τον ρόλο του χρηματοδότησης οικονομίας, ακριβώς γιατί έχουν ένα μεγάλο φορτίο δανείων, κόκκινων δανείων, μη ξεπερνούμε δανείων, πρέπει να διαχειριστούν. Στον βαθμό που το πετύχουν και εγκαίρως, θα μπορέσουν να επανέλθουν στον ρόλο του τροφοδότη χρηματοδότησης οικονομίας. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι τρόποι χρηματοδότησης, δεν είναι μόνο οι τράπεζες, για να έχουμε υπόψη μας. Και με την ευκαιρία, θα ήθελα εδώ να συμπληρώσω το εξής και που έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά. Και φαίνεται, αν θέλετε, και από τα στοιχεία που παρακολουθούμε. Ένας άλλος παράγοντας που απέδειξε ότι στην κρίση μπορεί να βοήθησε μάλλον τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν είναι και το μέγεθος. Γιατί το μέγεθος είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί οικονομίες κλίμακος. Mm-hmm. Μεγαλύτερες επιχειρήσεις, και αυτό δεν είναι υποχρεωτικό βεβαίως, αλλά κατά βάση μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι εκείνες οι οποίες μπόρεσαν να διαχειριστούν καλύτερα τα μάλιστα δεδομένα, να διευρύνουν την πελατειακή τους βάση, να μπορέσουν να βγουν στο εξωτερικό, να οργανώσουν καλύτερα την παραγωγή τους και την εσωτερική τους δομή. Επομένως, ένα στοιχείο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι και αυτό. Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό και πάμε και στην επόμενη κάρτα για να ολοκληρώσουμε με το θέμα της χρηματοδότησης, όπου εδώ θα δούμε το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις οποίες απορρίφθηκε η αίτηση για δάνειο. Έγινε μια προσπάθεια, έγιναν αρκετές αίτησεις για δάνεια την περίοδο του 2015. Εκεί βλέπουμε να κορυφώνει, δεν πάμε στα προηγούμενα χρόνια, εξετάζω περισσότερο την δύσκολη περίοδο των τελευταίων τριών ετών. Βλέπουμε λοιπόν κορύφωση του προβλήματος το 2015, το δεύτερο εξάμηνο. Από εκεί και πέρα άρχισε να βελτιώνεται η κατάσταση, αναφέρομαι στην Πάνω Καμπύλη. Ωστόσο, σε σχέση με την ζώνη του ευρώ, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Είναι ό,τι είπαμε και προηγουμένως και δυστυχώς στο βαθμό που επανέρχεται η βεβαιότητα στην οικονομία και νομίζω ότι η εμπιστοσύνη που χτίζεται δύσκολα, αλλά χτίζεται σιγά σιγά στην ελληνική οικονομία, ένα βασικό στοιχείο το οποίο δημιουργεί θετικές επιπτώσεις όσον αφορά και τη χρηματοδότηση. Σταδιακά εσείς, κύριε Βέργαδε, θεωρείτε ότι έχει αρχίσει να βελτιώνεται το σκηνικό, διότι τα νούμερα τα οποία αφορούν την πραγματική οικονομία, τα μακροοικονομικά στοιχεία δείχνουν μια βελτίωση στην οικονομία. Παρ' όλα αυτά, στην πραγματική οικονομία τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Τα μηνύματα που παίρνουμε από τις τράπεζες είναι αισιόδοξα. Ωστόσο, δεν βλέπουμε να περνάει αυτό στην πραγματική οικονομία. Ποια είναι η δική σας αίσθηση για αυτά που έρχονται? Κοιτάξτε, νομίζω τα νούμερα και οι πρόδρομοι δείκτες δείχνουν μια βελτίωση, αν μη τι άλλο μια ανάκαμψη. Εύθραυστη μένα, αλλά ανάκαμψη δε. Είτε αφορά τη βιομηχανική παραγωγή, είτε αφορά τον τομέα του τουρισμού, είτε αφορά, αν θέλετε, τις εξαγωγές. Βεβαίως, αυτά τα νούμερα, αυτές οι ενδείξεις μέχρι να μεταφερθούν μέχρι το τελευταίο κομμάτι της επιχειρηματικής αλυσίδας παίρνει πάντα χρόνο. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γιατί έξω στην αγορά, αν μιλήσει κανείς, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν ακόμα πολλές δυσκολίες και αυτή είναι η πραγματικότητα άλλωστε. Γι' αυτό το λόγο και χρειάζονται να γίνουν πολύ παραπάνω και πολλά περισσότερα. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στους καλούς δείκτες αυτή τη στιγμή. Αλλά θα πρέπει για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση που έχουμε μπροστά μας και εδώ να σημειώσω, το οποίο ας μην το ξεχνάμε, ότι η ελληνική διοίκηση, η ελληνική οικονομία έχει να διαχειριστεί τα επόμενα πολλά χρόνια την υποχρέωση της πλεονασματικής δημοσιονομικής διαχείρισης. Mm-hmm. Μέχρι το 2022 πρέπει να παράγουμε πλεονάσματα 3,5%. Και από εκεί και πέρα μέχρι και το 2060 πρέπει να παράγουμε πλεονάσματα της τάξης περίπου του 2%. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης πολύ μεγαλύτερους. Το 1 με 2% ρυθμός ανάπτυξης δεν φτάνει για να μπορέσεις να πετύχεις και την ικανοποίηση αυτής της υποχρέωσης που είναι το υψηλό πλεόνασμα, αλλά και για να μπορέσεις να δημιουργείς προϋποθέσεις για ανάκαμψη και ανάπτυξη. Επομένως, αυτό που χρειάζεται και απαιτείται είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, να έρθουν ιδιωτικές επενδύσεις,
ώστε να πετύχουμε αυτό που λέμε και στον ΣΕΒ, μια καλπάζουσα ανάπτυξη. Μάλιστα. Όχι μικρή, μεγάλη. Και θα πρέπει να δοθούν σε αυτή την ανάκαμψη τέτοια χαρακτηριστικά τα οποία να την κάνουν και διατηρήσιμη. Γιατί βεβαίως, μέχρι στιγμής έχουμε δει δυσκολίες στο να επιστρέψουμε επιτέλους σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να προσδώσουμε και αυτό που χρειάζεται η οικονομία, ούτως ώστε να το διατηρήσουμε, γιατί αυτό είναι απαραίτητο για τα επόμενα χρόνια. Προφανώς και δεν υπάρχουν και μαγικές συνταγές εδώ. Ναι. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Ξέρουμε τι χρειάζεται για να υπάρξει καλπάζουσα ανάπτυξη. Επενδύσεις και κατά βάση ιδιωτικές επενδύσεις. Ναι, αλλά οι επενδύσεις δεν έρχονται έτσι απλά. Οι επενδύσεις, κοιτάξτε, είναι δύσκολο να έρθουν οι επενδύσεις. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες εκείνοι που παίζουν ρόλο. Και αν έχετε ετοιμάσει και μια κάρτα πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με βάση και τις αποτυπώνω στο δίκτυο ανταγωνιστικότητα του Economic Forum, μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει. Θέλω εκεί να πάμε σε αυτό, διότι αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ήθελα να σημειώσω ότι σαφώς ναι, μεν βασίζονται σε μια δυναμική ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής έχουν προέλθει και έχουν ενισχυθεί μέσω της υπερφορολόγησης. Ένα μεγάλο πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες και μέσω της μελέτης που είδα του Doing Business για το 2018 της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι Έλληνες επιχειρηματίες καλούνται να πληρώνουν και για εισφορές και για φόρους ένα ποσοστό της τάξης του 52% επί των κερδών τους. Η υπερφορολόγηση λοιπόν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Θα μας τα πείτε κι εσείς αναλυτικά και βλέπουμε την κατάταξη και των φορολογικών θεμάτων και των υπόλοιπων προβλημάτων που επηρεάζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι γίνεται και σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Αν έχουν βελτιωθεί κάποια προβλήματα, αν όχι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με τη βοήθεια των αγαπητών συναδέλφων. Αναφέρω ενδεικτικά κάποια, τα βλέπουμε κιόλας. Φορολογικοί συντελεστές. Εδώ βλέπουμε ότι, καταρχάς να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές, ότι η πορτοκαλή γραμμή αφορά τα έτη 2008-2009, η από πάνω γραμμή, η μπλε, η γαλάζια, αφορά το 2016-2017 και η έντονα μπλε γραμμή αφορά το έτος 2017-2018. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους φορολογικούς συντελεστές, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τα πράγματα εμφανώς έχουν χειροτερέψει. Προφανώς. Και βλέπουμε ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα όσον αφορά την ελληνική οικονομία. Αν δείτε και τον τρίτο παράγοντα που είναι οι φορολογικές ρυθμίσεις, γενικά το φορολογικό πλαίσιο, δηλαδή οι συνεχείς αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία, αλλά και η πραγματικότητα των υψηλών, όχι ονομαστικών, αλλά πραγματικών συντελεστών, των φορολογικών συντελεστών, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο τις μεσαίες και μικρές που συζητάγαμε προηγουμένως, αλλά όλες τις επιχειρήσεις. Και δεύτερο πρόβλημα, αξίζει να σημειώσουμε, είναι η περίφημη γραφειοκρατία. Και εδώ να κάνω μια σημείωση. Βλέπουμε μια βελτίωση από υπάρχει μια βελτίωση, δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί έχουν γίνει και οι μεταρρυθμίσεις. Δείτε τι συνέβαινε το 8 και το 9, δηλαδή πριν μπούμε στην εποχή του μνημονίου. Ναι. Όπου η εποχή του μνημονίου μας υποχρέωσε να κάνουμε πράγματα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ρυθμιστικής λειτουργίας που έπρεπε κατά βάση να τα έχουμε κάνει μόνοι μας, βέβαια, για να είμαστε και ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Εν πάση περιπτώσει όμως, σε αυτό το πεδίο φαίνεται ότι έχουν γίνει πράγματα, υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Παραμένει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα και παραμένει μεγάλο πρόβλημα η γραφειοκρατία. Και θα λέγαμε αυτό το κόστος συμμόρφωσης πιο πολύ, αλλά γενικότερα η προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου, κυρίως για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Και νομίζω το καταλαβαίνει κανείς αυτό. Ένας επιχειρηματίας που έχει μια μικρή επιχείρηση, είναι πολύ πιο δύσκολο να ανταποκρίνεται στις διαρκείς αλλαγές και απαιτήσεις του ρυθμιστικού φορολογικού πλαισίου, από ότι σε εισαγωγικά μια μεγαλύτερη επιχείρηση που ενδεχομένως έχει τους ανθρώπους, έχει τον τρόπο να μπορεί να προσαρμόζεται, να παρακολουθεί, αν θέλετε, τις εξελίξεις στην νομοθεσία και να προσαρμόζεται κάθε φορά. Άρα εδώ έχουμε ένα ακόμα βαρύδι για τις μικρότερες επιχειρήσεις, γι' αυτό και είναι μεγαλύτερη η ευθύνη του κράτους όσον αφορά την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου. Ευνοεί κατά βάση τους μικρότερους, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ευνοεί και τους μεγαλύτερους. Αλλά σας εξηγώ ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις και οι μεσαίες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερο κόπο να βάλουν στο να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να προσαρμοστούν στις αλλαγές του ρυθμιστικού φορολογικού πλαισίου. Πάντως, αυτά τα προβλήματα στα οποία εστιάζουμε και η υπερφορολόγηση και η γραφειοκρατία και το θέμα της απονομής δικαιοσύνης που είναι και αυτό τεράστιο θέμα, έχουν δυσκολέψει αρκετά τους επιχειρηματίες και όχι μόνο αυτό. Λειτουργούν σαν αντικίνητρο στο να έρθουν και νέες επενδύσεις στη χώρα μας. Είναι αλήθεια αυτό, γιατί μιλάμε για την ασφάλεια δικαίου. Όταν αυτή τη στιγμή μια υπόθεση μπορεί να κρατήσει χρόνια,
Και νομίζω πρόσφατα και ένας Έλληνας επιχειρηματίας, εφοπλιστής, αν δεν κάνω λάθος, μας θύμισε ότι είναι εύκολο να έρθεις στην Ελλάδα ενδεχομένως, αλλά είναι δύσκολο να φύγεις. Λοιπόν, ακριβώς γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιου τύπου, θα έλεγα, περιπτώσεις, ρυθμίσεις, οι οποίες εμποδίζουν και κυρίως το κομμάτι που αφορά την ταχύτητα της απονομής της δικαιοσύνης, που το θίξαμε πολύ εγκαίρως και στον ΣΕΒ και το αναδείξαμε ακριβώς ως ένα κορυφαίο πρόβλημα που αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και κυρίως την προσέλκυση βιώσιμων ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, διότι ο επενδυτής που πάει σε μια χώρα θέλει να ξέρει ότι έχει ένα καθαρό τοπίο. Ενδεχομένως, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές να μην είναι το μεγάλο του πρόβλημα, αν μπορεί να ξέρει ποιοι θα είναι για τα επόμενα 10-15 χρόνια, γιατί αυτοί είναι οι προγραμματισμοί που γίνονται, τουλάχιστον. Επομένως, τον ενδιαφέρει να έχει ένα σταθερό και σαφές πλαίσιο φορολογικό. Και δεύτερον, να μπορεί να λύνει γρήγορα προβλήματα που εδώ είναι κέρια η λειτουργία της δικαιοσύνης. Και αυτά είναι παράγοντες που τους λαμβάνουν υπόψη. Γι' αυτό και αν δείτε βεβαίως και στους δείκτες της διεθνούς ανταγωνιστικότητας που βγάζει το World Economic Forum, όπως επίσης και στους δείκτες που έχει η Παγκόσμια Τράπεζα, θα δείτε ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλά και αυτοί οι παράγοντες που συζητούμε παίζουν αυτό ακριβώς τον αρνητικό ρόλο. Μάλιστα. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε και να δούμε τις κάρτες οι οποίες αναφέρονται στις επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν καταφέρει, για να κλείσουμε με το θέμα της έρευνας. Αν θέλετε να προσθέσετε. Στην επόμενη κάρτα να περάσουμε. Αυτή η κάρτα έχει ένα ενδιαφέρον, συνδέεται με την προηγούμενη. Ναι, βλέπετε ένα πράγμα που θα ήθελα να το επισημάνω. Ενώ το 2008-2009 το εργασιακό, οι εργασιακές ρυθμίσεις ήταν ένα μεγάλο ζήτημα, πρόβλημα για τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν ευελιξία και το λένε. Ναι. Έχουμε κάνει μια ακόμη έρευνα μέσα στην την Άνοιξη, που είναι το περίφημο Business Pulse, ο σφιγμός του επιχειρήν, όπου εκεί οι εργασιακές ρυθμίσεις και κυρίως η δυνατότητα των επιχειρήσεων να έχουν μια ευελιξία στο κομμάτι του εργασιακού αποτελεί μείζωνα επιδίωξη, αν θέλετε, κυρίως από τη πλευρά των μικρότερων επιχειρήσεων. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι οι εργασιακές ρυθμίσεις είναι το μικρότερο πρόβλημα πλέον σήμερα από ό,τι ήταν πριν από περίπου 7 χρόνια. Γιατί εντωμεταξύ αυτές οι αλλαγές που έγιναν στην περίοδο του μνημονίου απέδωσαν και από αυτή την άποψη αντιμετωπίστηκε ένα μεγάλο πρόβλημα, αν θέλετε, διαρθρωτικό, που αφορούσε τον τομέα των επιχειρήσεων. Και αυτό το λόγο και θα πρέπει να κρατήσουμε αυτή την διαρθρωτική μεταρρύθμιση και τις αλλαγές που έγιναν στο κομμάτι το εργασιακό, δηλαδή αυτή την ευελιξία, η οποία άλλωστε είναι και μια ευρωπαϊκή, θα έλεγα, αν θέλετε, κατάσταση. Και εδώ φαίνεται πάρα πολύ καθαρά ότι οι ίδιες επιχειρήσεις δεν έχουν αναδείξει ως μεγάλο ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση αυτό ακριβώς τον τομέα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε με τις υπόλοιπες κάρτες, οι οποίες αναφέρουν τα βασικά στοιχεία, τα οποία έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων που άντεξαν στην κρίση. Το σχετικό μέγεθος που δείχνει ανθεκτικότητα, που δίνει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, όπου θέλετε σχολιάσετε. Το σχολιάσαμε, είναι οικονομίας κλίμακος που δημιουργεί το μέγεθος και το είπαμε και προηγουμένως ότι είναι ένας παράγοντας θετικός. Εξωστρέφεια και εστίαση σε εμπορεύσιμα προϊόντα υπηρεσίες. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται αλλαγή. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι ο πρόεδρος μας, ο Θόδωρος ο Φέσας, έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας είναι βασικός πυλώνας για την επανάκαμψη και την άψη οικονομίας. Πρέπει να φύγουμε. Και η κυβέρνηση έχει αρχίσει να εστιάζει σε αυτό, έτσι φαίνεται. Είναι ευχάριστο ότι το ακούμε. Ναι. Προφανώς πρέπει να περάσουμε στην παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Δηλαδή, και που σημαίνει ότι να παράγουμε προϊόντα τα οποία μπορούν να απευθυνθούν στις διεθνείς αγορές. Δεν φτάνει η ελληνική αγορά, είναι μικρή και θα παραμείνει δυστυχώς μικρή. Πρέπει λοιπόν να βγούμε έξω, να παράξουμε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν διεθνή ζήτηση και επίσης να υποκαταστήσουμε και εισαγωγές. Γιατί και αυτός είναι ένας τρόπος να πετύχεις εξωστρέφεια. Η αλήθεια ότι έχεις πετύχει εδώ. Από την πλευρά των κλάδων της οικονομίας είναι σίγουρα ο τουρισμός, ο οποίος δημιουργεί προϋποθέσεις εξωστρέφειας, όπως επίσης είναι και η βιομηχανία, που μπορούμε να το σχολιάσουμε και πιο μετά, αν θέλετε, σε σχέση με το ποια είναι η δυναμική της βιομηχανίας στην υπόθεση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας. Έτσι, να κλείσουμε με τις κάρτες και να πάμε και να δούμε τι γίνεται σε ό,τι αφορά την μεταποίηση και τη βιομηχανία. Λοιπόν, έμφαση στη μεταποίηση, όπου εμφανίζεται τετραπλάσια προστιθέμενη αξία ανεπιχείρηση σε σχέση με τις υπηρεσίες, καινοτομία, τα είπατε και πριν. Συμμετοχή σε παραγωγικά B2B δίκτυα και συνεργασίες με μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Είναι αυτό το οποίο περιγράψαμε, ότι για να μπορέσεις να πετύχεις εξωστρέφεια, να μπορέσεις να πετύχεις ανάπτυξη και μέγεθος, πρέπει να είσαι ενταγμένος σε διεθνείς παραγωγικές αλυσίδες.
Η μεταποίηση το είναι επίσης ένα. Είδαμε στη μελέτη που κάναμε για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις ότι εκείνες οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που ανήκουν στη βιομηχανία και συναφείς με αυτήν την υπηρεσία πέτυχαν σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλους κλάδους την επιβίωση μέσα στην εποχή της κρίσης. Και εδώ θα θέλω να πω το εξής. Είναι και μια ευρωπαϊκή νόρμα. Και η Ευρώπη αλλά και η Αμερική, το βλέπουμε, έχουν αρχίσει και επανατοποθετούν τη βιομηχανία και μεταποίηση στην κορυφή της οικονομικής πολιτικής. Η Ευρώπη έχει ένα σχεδιασμό που λέει ότι μέχρι το 2020 θέλω το 20% του ΑΕΠ να παράγεται από τη βιομηχανία. Από αυτή την άποψη και η Ελλάδα οφείλει να ακολουθήσει. Πρόσφατα ο ΣΕΒ μαζί με άλλους βιομηχανικούς και παραγωγικούς φορείς έθεσαν ένα στόχο σε σχέση με το πού θέλουμε να πάμε τη βιομηχανία μας μέχρι το 2020. Είπαμε το 12% του ΑΕΠ μέχρι το 2020 μπορεί και πρέπει να παράγεται από τη βιομηχανία και τη μεταποίηση. Σήμερα είναι μόλις το 8,6%. Και γιατί αξίζει αυτό? Γιατί η βιομηχανία είναι πολλαπλασιαστής όσον αφορά την απασχόληση. Μία θέση εργασίας στη βιομηχανία παράγει 4 θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς. Είναι πολλαπλασιαστής όμως και στις εξαγωγές. Το 87% των εξαγωγών προϊόντων είναι από τη βιομηχανία και 40% συνολικά. Και είναι και πολλαπλασιαστής όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα και τις καλές και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, είναι κρίσιμο στοιχείο να ενθαρρύνουμε και να ενισχύσουμε με κατάλληλες πολιτικές τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης στη χώρα. Νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο στο γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει στήριξη στο κομμάτι της μεταποίησης και υπάρχει αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Στήριξη σημαίνει λιγότερα εμπόδια στην αδειοδότηση όσον αφορά το πλαίσιο λειτουργίας. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις κατά βάση, και εδώ θέλω να είμαι λίγο σαφής, στήριξη δεν σημαίνει να σου δίνω χρήματα για να τα ξοδεύεις, ΕΣΠΑ. Στήριξη σημαίνει ότι έρωτα εμπόδια τα οποία βρίσκει κανείς μπροστά του. Και αυτό είναι κάτι που ζητούν όλες οι υγιείς και σοβαρές επιχειρήσεις. Θέλουν απλοποιημένο πλαίσιο, ένα αδειοδοτικό πλαίσιο το οποίο να είναι σαφές και λιγότερο πολύπλοκο, με ό,τι αυτό σημαίνει, και θέλουν επίσης και ένα σαφή ορίζοντα χρονικό όσον αφορά την εφαρμογή των φορολογικών και ρυθμιστικών πολιτικών. Μάλιστα. Και σίγουρα η βιομηχανία είναι ένας μοχλός ο οποίος σίγουρα θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Όπως μας είπατε, αποτελεί το 8,6% του ΑΕΠ. Αυτή τη στιγμή η μεταποίηση είναι 8,6% του ΑΕΠ, αλλά η προστιθέμενη αξία που παράγει η μεταποίηση συνολικά, το λεγόμενο GVA, είναι γύρω στο 15%. Γύρω στο 15%. Υπάρχει, για να κλείσουμε, υπάρχει μια εθνική στρατηγική, ούτως ώστε να δούμε την ελληνική βιομηχανία το επόμενο διάστημα ακόμα πιο ισχυρή? Θεωρητικά είμαστε υποχρεωμένοι ως χώρα να παρουσιάσουμε και ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο μπήκε μάλιστα και στο μνημόνιο, ενώ θα πρέπει να το είχαμε κάνει μόνοι μας πολύ καιρό πριν. Και η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν, αρκετά πίσω, η βιομηχανία ήταν βασικός μοχλός ανάπτυξης στην οικονομία. Νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Χρειάζεται να χτίσουμε όλοι μαζί, και η κοινωνική εταίροι και οι επιχειρήσεις και η πολιτεία και όλοι οι παράγοντες και οι συντελεστές της οικονομίας ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο να βοηθήσει στην βελτίωση της οικονομίας. Κλείνοντας, αν θέλετε, να κάνω και μια παρατήρηση. Και να επανέλθω λίγο στο θέμα των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. Οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις είναι κατά βάση οικογενειακές επιχειρήσεις. Και αυτό έχει μεγάλη αξία να το έχουμε κατά νου, διότι οι μελέτες δείχνουν ότι μόνο ένα 30% μία στις τρεις επιχειρήσεις οικογενειακές επιβιώνουν μετά τη δεύτερη γενιά, μόλις το 13% στην τρίτη γενιά και το 3% από εκεί και πέρα. Άρα έχουν μεγάλο ποσοστό θνητότητας, θα έλεγα. Άρα λοιπόν το να ενισχύσουμε οργανωτικά. Και εδώ πέρα πρέπει να αποφασίσουν βέβαια και οι επιχειρηματίες, γιατί προβλήματα δεν έχει μόνο η πλευρά της, η απέναντι, έχει και η από εδώ πλευρά των επιχειρήσεων. Δηλαδή, είμαστε πρόθυμοι να πάμε σε συνεργασίες και συμπράξεις? Μπορούμε να σταματήσουμε να είμαστε μόνοι μας οι μικροί αρχηγοί και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε? Η κρίση έδειξε ότι δεν είναι εύκολο να συμβεί, διότι μέσα στην κρίση γίνανε πολύ λιγότερες συγχωνεύσεις, συνεργασίες και συμπράξεις στην ελληνική οικονομία από ό,τι έγιναν στην Ευρώπη σε αντίστοιχα ποσοστά και χωρίς την βαθιά κρίση την ελληνική. Άρα εδώ υπάρχει, και πρέπει να το σημειώσουμε, και ένα θέμα νοοτροπίας που πρέπει να ξεπεράσουμε. Πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο αποφασιστικοί, αλλά πρέπει να μάθουμε και να συνεργαζόμαστε, διότι ξεκάθαρα, χωρίς συνεργασίες και συμπράξεις δεν υπάρχει βιώσιμο επιχειρηματικό μέλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι σαφή τα μηνύματα που θέλετε να περάσετε, κύριε Βέργαδε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και στην επόμενη εκδήλωση που θα κάνετε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 21 Φεβρουαρίου είναι το συνέδριο και πιστεύω ότι ότι θα έρθετε να το καλύψετε και θα βγουν πάρα πολύ σημαντικά τα συμπεράσματα και τα πορίσματα που αφορούν τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είστε καλά.